Ιερατορική Ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρώνη. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το λήμα «Ανθρώπινη φύση, ιδιότητες, ασημαντότητα και μεγαλείο της ανθρωπίνης φύσης». Λέει ο Άγιος, «Ου κατηγορών της φύσεως ταύτα λέγω, μη γέννητο, ου κακίζων, ουδέ εις ευτέλειαν εμβάλλον, αλλά φάρμακα της νοσούσι κατασκευάζων. Δια τούτο ο Θεός τι αυτήν επίησεν. Ούτως ευτελεί, είναι και την οικίαν δύναμην επιδείξητε και την κηδαιμονίαν την περί ημάς, τι της φύσεως μεν ευτελεία προς ταπεινοφροσύνην ενάγων και πάσαν την επιθυμίαν ημών καταστέλων, την δε εσοφίαν δεικνύεις την εαυτού, ως και εν πιλότο ούτων ισχύων εξασκήσε κάλος, ώστε όταν εξευτελήσω την ουσίαν, τότε εκαλύπτω την τέχνη του Δημιουργού. Ως περγάρ, αν δριαντοποιών, τότε μάλλον θαυμάζομεν. Ούχ όταν εκ χρυσίου καλών ημίν δείξε τον αδριάντα, αλλά όταν εκ πυλού της ύλης υποκειμένης, απειρτισμένην και ακριβή την εικόνα εργάζεται. Ούτω και τον αριστοτέχνην θεόν εκπλητώμεθα και δοξάζομεν, ότι εν σποδό και πυλό κάλος αμήχανον και σοφία αρήτου τεινός επίδειξην της σώμασιν ημών εν απέθετο. Μετάφραση. Δεν τα λέω αυτά για να κατηγορήσω τη φύση, μη γέννητο, ούτε για να την κατακρίνω ως κακή, ούτε για να την εξευτελίσω, αλλά για να ετοιμάσω φάρμακα για τους αρρώστους. Γι' αυτό ο Θεός την έκαμε τέτοια, τόσο ασήμαντη, για να φανερώσει και τη δική του δύναμη και τη φροντίδα του για μας. Θέλησε δηλαδή με την ασημότητα της φύσεώς μας να μας οθήσει προς την ταπεινοφροσύνη και να συγκρατήσει κάθε κακή επιθυμία μας και συγχρόνως να δείξει τη δική του σοφία, αφού έχει τη δύναμη να παρουσιάσει τόσο μεγάλη ομορφιά, ακόμη και στη λάσπη, από την οποία είναι κατασκευασμένο το σώμα μας, ώστε όταν εξευτελίζω την ουσία του σώματος, φανερώνω την τέχνη του Δημιουργού, ο οποίος από μια τέτοια ταπεινή ουσία έκαμε ένα τόσο όμορφο πλάσμα, τον άνθρωπο. Γιατί όπως ακριβώς ένα γλύπτη τον θαυμάζουμε περισσότερο, όχι όταν μας παρουσιάζει ένα ωραίο άγαλμα από χρυσάφι, αλλά όταν παρουσιάζει τέλεια και ακριβή την εικόνα του ανθρώπου χρησιμοποιώντας για υλικό τη λάσπη. Έτσι και τον αριστοτέχνη Θεό, τον θαυμάζουμε και τον δοξάζουμε γιατί, χρησιμοποιώντας για υλικά στάχτη και λάσπη, απόθεσε στα σώματά μας ασυναγώνιστη ομορφιά και παρουσίασε μια ανέκφραστη σοφία. Ο Θεός έκαμε αυτάρκη την ανθρώπινη φύση και γάρ σφόδρα αυτάρκη την φύσην εξ ολίγων επίησεν ο Θεός. Δηλαδή, ο Θεός έκαμε την ανθρώπινη φύση υπερβολικά αυτάρκη, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να ζει με πολύ λίγα. Η ανθρώπινη φύση είναι φθαρτή και επίκυρος εστίν ή των ανθρώπων φύσης, δηλαδή φθαρτή και θνητή
είναι η ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση είναι αδύνατη στα ασήμαντα. Τι ούτων η ανθρώπινη φύσης, πολλάκι στα μεγάλα κατορθούσα, εν της ελάτωσιν ελέγχεται. Δηλαδή, τέτοια είναι η ανθρώπινη φύση, πολλές φορές ενώ κατορθώνει τα μεγάλα, αποτυχαίνει στα ασήμαντα. Η ανθρώπινη φύση είναι ασταθής, ευμετάβλητη και ασθενής. Οξύρωπον και ευμετάπτωτον των ανθρώπων η φύση. Είναι ότις προς γύρας επίγεται, το κάλος προς αμορφίαν, η ισχύς προς ασθένειαν, η υγεία προς αρρωστίαν μεταπίπτει, η δόξα προς ευτέλειαν, ο πλούτος προς παινίαν, η τιμή προς καταφρόνησιν, ρεύμα της φοδρότα η μέτρα έκεν ουδαμού ίσταστε βουλωμένο, αλεπηγωμένο προς το κάταντες. Δηλαδή, η ανθρώπινη φύση είναι ασταθής και ευμετάβλητη. Η νεότητα σπέβδει προς τα γυρατιά, η ομορφιά προς την ασχήμια, η δύναμη προς την αδυναμία, η υγεία μεταβάλλεται σε αρρώστια, η δόξα σε ασημότητα, ο πλούτος σε φτώχεια, η τιμή σε περιφρόνηση. Τα ανθρώπινα μοιάζουν με ορμητικό ρεύμα που δεν μπορεί να σταματήσει πουθενά, αλλά τρέχει βιαστικά προς τον κατήφορο. Η ανθρώπινη φύση είναι πολύ επιρρεπής στο κακό. Οξύρωπον άνθρωπος προς την κακίαν, λέει ο Άγιος. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει μεγάλη ροπή προς την κακία. Περί του ότι, με τη στέρηση των αγαθών, παιδαγωγούμαστε. Λέει, και γάρ ως επί το πλείστον της ανθρωπίνης φύσεως τιούτον το έθος. Επιδάν γάρ εν απολαύσει των αγαθών όντες μη ειδόμεν αυτής και χρήσθε δεόντος τη στερήση τούτων σοφρονιζόμεθα. Και τότε δια της πείρας μανθάνοντες αίσθησιν λαμβάνομεν της οικίας ραθυμίας. Και ούτω δια της των πραγμάτων μεταβολής διδασκόμεθα τίνον μεν εξεπέσαμεν. Τις ιδέ κακής εαυτούς περιεπήραμεν. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, πραγματικά τέτοια είναι η συνήθεια της ανθρώπινης φύσης πολύ συχνά. Όταν δηλαδή δεν γνωρίζουμε να χρησιμοποιούμε τα αγαθά όπως πρέπει, όταν τα απολαμβάνουμε, με τη στέρησή τους σοφρονιζόμαστε και τότε, αφού μάθουμε με την πείρα, καταλαβαίνουμε την αδιαφορία μας και έτσι με τη μεταβολή των πραγμάτων διδασκόμαστε από ποια μεν αγαθά ξεπέσαμε και με ποιες συμφορές περιβάλαμε τον εαυτό μας. Η ανθρώπινη φύση μπορεί να διορθωθεί. Η συμπεριφορά μας να είναι άξια προς αυτή. Λέει, καταμάθομεν τίνιν ημών την ευγένειαν με τα ακριβίας απάσης και αξίας αυτής επιδειξόμεθα πολιτείαν. Δηλαδή, ας μελετήσουμε λοιπόν καλά και ας εννοήσουμε εις βάθος την ευγένεια της φύσεώς μας και ας παρουσιάσουμε συμπεριφορά άξια με αυτή. Άλλοι άνθρωποι γεννιούνται και άλλοι γίνονται αυτοί που είναι. Λέει ο Άγιος, «Τον γάρ ανθρώπων ημέν οίκοθεν εισί τι ούτι, οι δε γίνονται, ίον ομέν εστίν οργύλος φύση, ο δε εις αρρωστίαν εμπεσών μακράν, τούτο κτάτε το νόσημα. Πάλιν εύκολη και κούφη ημέν εισί φύση, οι δε από του τρυφή δουλεύειν και μαλακίζεστε, τούτο γίνονται». Δηλαδή μας είπε, από τους ανθρώπους, άλλοι μεν είναι εκ φύσεως τέτοιοι, άλλοι δε γίνονται. Όπως για παράδειγμα, άλλος μεν είναι εκ φύσεως θυμώδης. Άλλος δε αποκτάει αυτό το πάθος επειδή ταλαιπωρήθηκε από κάποια μακροχρόνια αρρώστια. Άλλοι πάλι είναι εκ φύσεως άνθρωποι μαλθακοί και επιπόλαιοι. Άλλοι δε γίνονται τέτοιοι από την υποδήλωσή τους στην τριφυλή ζωή και μαλθακότητα. Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές,
Θα ξεκινήσουμε ένα πολύ σημαντικό λήμα της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, αυτό της λέξης άνθρωπος. Θα ασχοληθούμε με αυτό σε πολλές εκπομπές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Άνθρωπος. Τι είναι άνθρωπος? Λέει ο Άγιος, δύσκολο το ερώτημα. Τι είναι ο άνθρωπος? Μπορεί να γίνει θηρίο, άγγελος ή και Θεός κατά χάριν. Λέει ο Άγιος, υπέμει, τίποτε εστίν άνθρωπος ή της ερωτηθεί τίνι των αλόγων διέστηκε, πως συγγενήσεστι τον εν ουρανό, τι δύνατε εξ ανθρώπου γενέστε, μη δυνήσετε εξ ευθείας αποκρίνε, ουκ έγωγε είμαι, καθάπερε επί ύλιστινός, ούτω και επί ανθρώπου το μεν υποκείμενον άνθρωπος, δύνατε δε γενέστε και άγγελος και θηρίον. Τι λέγω άγγελος και Θεού τέκνον, εγώ γάρ είπα φυσί θεΐεστε και ιη υψίστου πάντες, και το δι μίζον ότι του γενέστε και Θεός και άγγελος και Θεού τέκνον την εξουσίαν αυτός εγκεχείριστε. Μετάφραση. Πες μου, τι τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος? Αν κάποιος ερωτηθεί σε τι διαφέρει από τα άλογα ζώα, πώς συμβαίνει να συγγενεύει με τις ουράνιες δυνάμεις, σε ποιο σημείο τελειότητας μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος? Μήπως θα μπορέσει αυτός που ρωτήθηκε να απαντήσει αμέσως? Εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι δεν μπορεί. Ό,τι συμβαίνει με κάθε υλικό σώμα, το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Έχει μεν ως άνθρωπος υλική υπόσταση. Μπορεί όμως να γίνει, ανάλογα με τη χρησιμοποίηση των πνευματικών του δυνάμεων, και άγγελος και θηρίο. Και γιατί λέω άγγελος, αφού μπορεί να γίνει ακόμη και τέκνο του Θεού? Γιατί ο ίδιος ο Θεός λέει, εγώ είπα ότι είστε όλοι θεοί κατά χάριν και παιδιά του υψίστου. Το σπουδαιότερο μάλιστα απ' όλα είναι ότι ο ίδιος ο άνθρωπος έχει στα χέρια του την εξουσία να γίνει και Θεός και άγγελος και τέκνο του Θεού. Στον άνθρωπο ανατέθηκε η επιστασία της κτήσεως. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, τι εστίν άνθρωπος και τι άλλος φυσί, μέγα άνθρωπος και τίμιον ανήρε λεήμων, και άλλος κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, και γάρ της κτήσεως απάσης την επιστασίαν έλαχεν, εισί δέτινες ον ουδέ ο κόσμος αντάξιος, αλεκίνα μεν περί αρετής, και όταν την έσ αυτήν επιδείξονται το δε τι εστιν άνθρωπος περί της φύσεως ήρητε. Και μην και η φύσης μεγάλη, μεγάλη μεν, αλλά εάν την γνώσιν είδης, εις κατηξιώθη πολύ κατά δε εστέρα ταύτης. Δηλαδή στη μετάφραση. Τι είναι ο άνθρωπος? Αν και βέβαια άλλος λέγει, πολύ μεγάλο και σπουδαίο δημιούργημα είναι ο άνθρωπος. Πολύτιμος όμως είναι εκείνος που κάνει ελεημοσύνη. Και άλλος, ο Θεός τον επρίκησε με τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ώστε να είναι εικόνα του. Γιατί σε αυτόν ανατέθηκε η επιστασία και επίβλεψη ολόκληρης της κτήσεως. Υπάρχουν δε μερικοί με τους οποίους δεν μπορεί ούτε όλος ο κόσμος να συγκριθεί. Αλλά αυτά μεν λέγονται σε σχέση με την αρετή, και εφόσον μερικοί την επιδείξουν, ενώ το τι είναι ο άνθρωπος λέγεται σε σχέση με τη φύση του. Και βέβαια και η φύση του είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλο μεν, αλλά αν εξετάσεις
τη γνώση της οποίας καταξιώθηκε είναι πολύ κατώτερη από την αρετή. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Εικόν γάρ του Θεού ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Περί του ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Γιατί έχασε την Αθανασία ο άνθρωπος. Λέει ο Άγιος, «Επίησεν Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Αντί του άρχοντα, αυτόν κατέστησε πάντων των ορωμένων. Τούτο γαρεστεί κατ' εικόνα, κατά ατέ των της αρχής λόγων και κατά των της δεσποτείας. Ως περγάρ, ο τον όλων Θεός την κατά πάντων αρχήν έχει τον τε ορατών, τον τε αοράτων δημιουργός απάντων την χάνων. Ούτω και το ζώον τούτο το λογικόν δημιουργή σας ευουλήθη πάντων των ορωμένων την αρχήν αυτόν έχειν, διό και την της ψυχής ουσίαν αυτό εχαρίσατο, βουληθείς αυτόν και αθάνατον είναι εις το διηνεκές. Αλλά επειδή διαραθυμίαν όλισθε και παρεύει την δοθήσαν αυτό εντολήν, ουδέ ούτω τέλειον απεστράφει την οικίαν φιλανθρωπίαν μιμούμενος. Αλλά της μεν Αθανασίας αυτόν απεστέρισε, θανάτω δε κατά δικά σας επί της αυτής αρχής σχεδόν αφήκεν είναι». Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, «Εδημιούργησε τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού εδημιούργησε αυτόν. Αντί να πει ότι κατέστησε αυτόν κυρίαρχο όλων των ορατών, γιατί αυτό σημαίνει το κατ' εικόνα, δηλαδή λόγω του εξουσιαστικού και λόγω του δεσποτικού στοιχείου που χάρισε σε αυτόν. Γιατί όπως ο Θεός των όλων έχει την εξουσία σε όλα και στα ορατά και στα αόρατα αφού είναι δημιουργός όλων, έτσι και το λογικό αυτό ζώο αφού το εδημιούργησε θέλησε να έχει αυτό την εξουσία όλων των ορατών. Γι' αυτό και του εχάρισε και την ουσία της ψυχής, επειδή θέλησε να είναι ο άνθρωπος και αιώνια αθάνατος. Αλλά επειδή λόγω της ραθυμίας του ολίσθησε και παρέβη την εντολή που του δόθηκε, ούτε τότε τον αποστράφηκε τελείως, μιμούμενος και μεταχειριζόμενος τη δική του φιλανθρωπία, αλλά του εστέρισε μεν την Αθανασία και τον καταδίκασε να πεθαίνει, όμως τον άφησε να έχει σχεδόν την ίδια εξουσία». Περί του ότι η προαίρεση είναι σημαντικότερη από το σώμα του ανθρώπου. Μας λέει ο Άγιος, «Της ουσίας η προαίρεσης κυριωτέρα και τούτο μάλλον άνθρωπος ή εκείνο». Δηλαδή, η προαίρεση είναι σημαντικότερη από το σώμα του ανθρώπου και αυτή κατευθύνει περισσότερο τον άνθρωπο παρά το σώμα. «Η ελευθερία είναι προνόμιο μόνον του ανθρώπου», λέει ο Άγιος. «Τούτο εστίν, ο των αλόγων διαφέρομεν και ο των θηρίων αμήνους εσμέν, το κακίαν και αρετήν ιδένε και το επιγεινόσκιν το πονηρόν και καλόν μη αγνοήν». Δηλαδή, αυτό είναι εκείνο ως προς το οποίο διαφέρουμε από τα άλογα ζώα, και σε αυτό υπερέχουμε από τα θηρία, στο ότι γνωρίζουμε την κακία και την αρετή και στο ότι έχουμε επίγνωση του κακού και δεν αγνοούμε το καλό. Η έννοια του κατ' εικόνα, λέει ο Άγιος, «κατά την εικόνα αυτού του τέστην ομότροπον το γεγενικότι, τους αυτούς της αρετής χαρακτήρας διασώζοντα, την εικόνα την πατρικήν δια των έργων δεικνύντα, ανακαλέσαστε δυνάμενον δια της οικίας αρετής του προβαλώντος το πλημέλημα. Ουδέ γάρ περισωματικών χαρακτήρων εντάφθα ημίν διαλέγεται η γραφή,
αλλά περί της εν τη ψυχή καταστάσεως. Δηλαδή μας είπε ο Άγιος, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και τον επρίκησε με τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ώστε να είναι με αυτά εικόνα του. Δηλαδή έγινε όμοιος προς εκείνον που τον έπλασε. Έτσι ο άνθρωπος διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά της αρετής, αποδεικνύει με τα έργα την πατρική εικόνα και μπορεί με την δική του αρετή να αποκαταστήσει και ανακαλέσει το αμάρτημα του Αδάμ. Γιατί εδώ η Αγία Γραφή δεν μιλάει για τα χαρακτηριστικά του σώματος, αλλά για την κατάσταση της ψυχής. Περί του ότι περισπούδαστο ζώο είναι και ο δούλος και η πόρνη. Λέει ο Άγιος, ου καταφρονώ ανθρώπου, καν εις ή άνθρωπος εστί, το περισπούδαστον του Θεού ζώων, καν δούλος ή, ου και εστί μη ευκαταφρόνητος, ου γαραξίω μαζιτώ, αλλά ρετίν, ου δεσποτίαν, ου δουλίαν, αλλά ψυχήν. Καν εις ή άνθρωπος εστί, διόν ουρανός ετανίστη, και ήλιος φαίνει, και σελήνη τρέχει, και αείρε ξεχύθη, και πηγέ βρίουση, και θάλατα υπλώθη, και προφήτε επέμφθησαν, και νόμος εδόθη, και τι δι πάντα λέγειν, διόν ο μονογενής Υιός του Θεού άνθρωπος εγένετο. Ο δεσπότης μου εσφάγει, και το αίμα αυτού εξέχεν υπέρ ανθρώπου. Καγώ καταφρονήσε έχω, και ποιαν έχω συγγνώμην. Ούκ ακούεται ότι Σαμαρίτιδη διελέγεται ο Κύριος και μυρίου συνάλλωσε λόγους, και ούκ επειδή Σαμαρίτησιν κατεφρονήτο, αλλά επειδή ψυχήν είχεν, εσπουδάζετο. Ούκ επειδή πόρνη ειν, υπερωράτο, αλλά επειδή έμελε σώζεσθε και πίστην επεδείξατο, πολλάκις απείλαυσε της επιμελίας. Δηλαδή μας είπε στη μετάφραση, «Δεν καταφρονώ τον άνθρωπο, κι αν ακόμη είναι ένας, είναι άνθρωπος, το περιζήτητο ζώο του Θεού, κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα άξιος περιφρονήσεως, γιατί δεν ζητώ το αξίωμα, αλλά την αρετή, δεν ζητώ την εξουσία ούτε τη δουλεία, αλλά την ψυχή». Κι αν είναι ένας, είναι άνθρωπος, για τον οποίον απλώθηκε ο ουρανός και φωτίζει ο ήλιος και η σελήνη τρέχει και ο αέρας φυσά και οι πηγές αναβλίζουν και η θάλασσα απλώθηκε και οι προφήτες εστάλησαν και δόθηκε ο νόμος. Αλλά γιατί πρέπει να τα λέω όλα αυτά? Γι' αυτόν ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο Κύριός μου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για τον άνθρωπο. Και εγώ θα τον περιφρονήσω και ποια συγγνώμη θα πάρω? Δεν ακούτε ότι ο Κύριος συνομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα και της απίφθινε άπειρους λόγους και δεν την περιφρόνησε επειδή ήταν Σαμαρίτιδα, αλλά επειδή είχε ψυχή την εφρόντιζε. Δεν την παρέβλεψε επειδή ήταν πόρνη, αλλά επειδή επρόκειτο να σωθεί και έδειξε πίστη, πολλές φορές απόλαυσε τη φροντίδα του. Περί του ότι ο άνθρωπος είναι δυσύνθετος, έχει και ψυχή και σώμα. Λέει ο Άγιος, «Διπλούν γάρ τούτο το ζώον, ο άνθρωπος, λέγω, εκ δύο συγκείμενος ουσιών, της μένες θητής, της δε νοητής ψυχής, λέγω, και σώματος, και εν ουρανό και εν γη συγγένειαν έχουν. Διαμέν γάρ της νοητής ουσίας κοινωνείται σάνω δυνάμεση, διαδέτης αισθητής της γης συνύπτε πράγμαση, σύνδεσμος της ον ακριβής εκατέρας της κτήσεως». Δηλαδή, μας είπε ο Άγιος, αυτό το ζώο, ο άνθρωπος εννοώ, είναι δυσύνθετο, αποτελείται από δύο συστατικά, από τα οποία το ένα είναι υλικό και το άλλο πνευματικό, εννοώ την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό συγγενεύει και με τον ουρανό και με τη γη.
Με την ψυχή δηλαδή που είναι πνεύμα, επικοινωνεί με τις ουράνιες δυνάμεις, ενώ με τις αισθήσεις του σώματος έρχεται σε επαφή με τα επίγεια. Έτσι αποτελεί τον τέλειο σύνδεσμο ανάμεσα στις δύο κτήσεις. Ο άνθρωπος είναι έξοχο δημιούργημα και αποτελείται από ψυχή και σώμα. Λέει ο Άγιος. Λογίζου λοιπόν όσοι του εμφυσίματος εκείνου η δύναμις και πόσοι του ασωμάτου ψυχής η σοφία είναι ο δεσπότης αυτή και χάριστε. Ζώων τιούτων και θαυμαστών και λογικών εκ δύο ουσιών συστησάμενος και την ασώματον ουσίαν της ψυχής συμπλέξα στο σώματι καθάπερο οργάνω την ή τεχνή την άριστον. Όταν ούν εννοήσεις του ζώου τούτου την τοσάφτην σοφίαν εκ πλήτου του δημιουργήσαντος την δύναμην. Ήγαρ του ουρανού το κάλο σωρώμενον ευγνώμονα θεατήν εις την του δημιουργήσαντος παραπέμπει δοξολογίαν. Πολλό μάλλον το λογικόν τούτο ζώον ο άνθρωπος δινήσεται τα κατά την οικίαν διάπλασιν αναλογιζόμενος και της τιμής της παρασχεθήσεις αυτό την υπερβολήν και των δωρεών τα μεγέθη και τας αφάτους ευεργεσίας δινεκώς ανυμνήν των παραγαγόντα και την καταδύναμην δοξολογίαν αναφέρειν το δεσπότη. Μετάφραση. Σκέψου λοιπόν πόση ήταν η δύναμη του εμφυσίματος εκείνου του Θεού στον Αδάμ και πόση η σοφία της άειλης ψυχής που έχει χαρίσει σε αυτήν ο Θεός, ο οποίος συνέστησε από δύο ουσίες τέτοιο ζώο και θαυμαστό και λογικό και συνέδεσε την άειλη ουσία της ψυχής με το σώμα, σαν άριστος τεχνίτης, σαν με κάποιο όργανο. Όταν λοιπόν κατανοήσεις αυτού του ζώου την τόσο μεγάλη σοφία, να θαυμάζεις τη δύναμη του Δημιουργού του. Γιατί αν η ομορφιά του ουρανού, τον ευγνώμονα και καλοδιάθετο θεατή τον οδηγεί στη δοξολογία του Δημιουργού, πολύ περισσότερο αυτό το λογικό ζώο, ο άνθρωπος, θα μπορέσει αναλογιζόμενος τον τρόπο της δικής του δημιουργίας και το μέγεθος της τιμής που του δόθηκε και τις μεγάλες δωρεές και τις άπειρες ευεργεσίες να ανυμνεί διαρκώς το Δημιουργό και να αναπέμπει τη δοξολογία του στο Θεό ανάλογα με τις δυνάμεις του. Περί του ότι άνθρωπος είναι όποιος διατηρεί το αρχέγονον κάλος, λέει ο Άγιος Ιωάννης, μη τον πλεονέκτην και τον γαστρός δούλων και τον προδεδοκότατη πονηρία της φύσεως την ευγένειαν εις μέσον αγάγης, αλλά τούτον και τους κατ' εκείνον άνδρας, τους το αρχέτυπον διατηρούντας και τον χαρακτήρα των βασιλικών ούλοι μενωμένους, και τότε ίση τίποτε εστίν άνθρωπος. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, μη μου φέρεις για παράδειγμα τον πλεονέκτη και τον κυλιόδουλο και εκείνον που πρόδωσε με την πονηριά την ευγένεια που η φύση έδωσε στον άνθρωπο, αλλά αυτόν, τον προφήτη Ηλία εννοεί, και τους άνδρες που τον συνόδευαν, αυτούς που διατηρούν την αρχαίγονη θεία εικόνα και δεν καταστρέφουν το βασιλικό τους χαρακτήρα, και τότε θα μάθεις τι τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος. Πού κατήντησε τον άνθρωπο η αμαρτία? Λέει, εις όσιν θηριωδίαν το των ανθρώπων γένος εξεβακεύθη. Δηλαδή, σε πόση θηριωδία κατάντησε το ανθρώπινο γένος από τη μέθη της αμαρτίας. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με το λήμα «Άνθρωπος». Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε. Παιδαγωγική ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρόνη.